Θα έλεγα βέβαια ότι ο κύριος Παπανδρέου μίλησε για τριετή περίοδο, ένα τριετέστραθειοποιητικό πρόγραμμα, με μια άλλη φιλοσοφία και με άλλη λογική από τη δική σας. Όμως, θέλω να πάρουμε όσα θίξατε ένα-ένα. Έχω την αίσθηση, να μην σας πω τη βεβαιότητα, ότι η διεθνής οικονομική κρίση κάπως σας βόλεψε, κύριε Πρόεδρε. Και εξηγούμε, για να μην παρεξηγηθώ με το βόλεψε. Έχω τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών, που τα υπογράφει η κυβέρνησή σας. Τον Οκτώβριο του 2008, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης έτρεχε με 33,8%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν πάνω από 5%. Δηλαδή σε επιτήρηση ήταν η ελληνική οικονομία, απλώς δεν είχε βγει η απόφαση από την Κομισιόν. Ήρθε η διεθνής κρίση και κολλήσαμε κι εμείς με άλλες 4 χώρες. Αυτό είναι μια φωτογραφία, είναι μια ακτινογραφία της αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης πριν τη διεθνή κρίση. Δεν είναι έτσι. Απλά η διεθνής κρίση το επέτρεψε. Δεν είναι έτσι. Πώς, τι δεν είναι δεν έτσι, είναι τα έτσι. Νούμερα. Επιτρέψτε μου να πω. Τα νούμερα καταρχήν, μην μου παίρνετε τον Οκτώβριο, γιατί συνήθως η μεγάλη εισρωή εσόδων γίνεται τους τελευταίους μήνες του χρόνου. Έχω και το Δεκεμβρίο για να απαντήσετε στις συγχωρείτε. Έχω το Δεκεμβρίο που ήταν 32,7. Μην μου λέτε το Δεκέμβριο τώρα. Διότι πράγματι, πρώτον είχαμε την κρίση η οποία άρχισε να εξελίσσεται ραγδαία μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και δεύτερον, ειδικά στη χώρα μας, είχαμε και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα εσόδων λόγω των δραματικών γεγονότων του περασμένου Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Να σας το πω τώρα με άλλους όρους. Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας παρακαλώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ σας παρακαλώ, κύριε Λιαρίδη. Πιστεύετε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα γεγονότα στην Αθήνα, του Δεκεμβρίου έφεραν στέρηση των εσόδων κατά 10%. Όχι μόνο αυτό. Και η κρίση. Ούτως ή άλλως είχαν ξεφύγει δαπάνη. Εάν δείτε τα έσοδα των εφοριών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, θα δείτε καλά ότι υπάρχει πράγματι μια μεγάλη απόκληση. Πέραν από την κρίση. Εκείνο που θέλω να πω, κύριε Λιαρέλη, είναι ότι έχουμε μια σαφή καταγραφή στα 4 χρόνια τη βελτίωση, δηλαδή 2004-2008, δηλαδή μέχρι περίπου την έναρξη της κρίσης, βελτίωσης όλων των δικτών. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Το 2007 έχουμε μια μικροαπόκληση προς τα πάνω του ελλείμματος. Μα ήμασταν υπό επιτήρηση. Είχαμε πάρει την κίτρινη κάρτα. Μα μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Με συγχωρείτε. Σε επιτήρηση μπήκαμε γιατί αναδεχθήκαμε, κληρονομήσαμε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ένα έλλειμμα που προσέγγιζε το 8%. Μπήκαμε λοιπόν στην επιτήρηση. Βγήκαμε το 2007 την άνοιξη. Και θα ξαναμπαίναμε. Το 2007, όχι, δεν θα μπαίναμε κατά ανάγκη. Το 2007 είχαμε μια πολύ μικρή υπέρβαση των ορίων και το 2008 πράγματι η κρίση σύν τα άλλα γεγονότα οδήγησαν σε μια ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση, η οποία παρόλα αυτά είναι μικρότερη από σχεδόν, αν όχι το σύνολο, τα 2/3 των χωρών της Ευρωζώνης. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα? Το χρέος είναι ένα τεράστιο βάρος που μας κληρονόμησαν και έχουν στην ουσία κληρονομήσει, αφήστε τις κυβερνήσεις και τα κόμματα, στον Έλληνα πολίτη και στις νέες γενιές, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Τώρα που βάζετε στον πειρασμό να σας πω ότι το 2004, γι' αυτό σας ψήφισα. Για να αντιθεσέψετε μεταξύ άλλων και το χρέος. Μάλιστα. Το 2009, αν μας λέτε τι κληρονομήσατε, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνατε καλά. Σας είπα ότι η προσπάθεια έγινε, τη θασέφτηκαν τα ελλείμματα. Μειώθηκε λίγο το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος μην περιμένετε σε ένα ή δύο χρόνια να ανατραπεί. Και γι' αυτό με βλέπετε να χτυπάω το καμπανάκι τόσο δυνατά και να λέω, αν θέλετε, δυσάρεστες αλήθειες. Που υποτίθεται ότι με την κλασική τουλάχιστον προσέγγιση του όρου δεν είναι, πώς να το πω έτσι, ευχάριστες ή δεν σε κάνουν συμπαθέστερο, ειδικά σε μια κρίσιμη προεκλογική περίοδο. Αλλά το αισθάνομαι ως χρέος στους πολίτες. Το αισθάνομαι και το πιστεύω πολύ βαθιά μέσα μου, κύριε Λιαρέλη. Ή θα κάνουμε αυτά τα δύσκολα που πρέπει να κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι τραγικά τα επόμενα 2 χρόνια, ή αλλιώς είναι πολύ πιθανό το τόπος να μπει σε περιπέτεια. Και αυτό το καταλογίζω στην υποτιθέμενη πολιτική πρόταση που άκουσα το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί με συγχωρείτε, αυτό σημαίνει η άγνοια της πραγματικότητας ή η θελημένη παραπλάνηση του πολίτη. Τι εννοείται?